μια νέα εποχή για το Δήμο Καστοριάς. Για να είναι όμως καλύτερο, οφείλουμε να συμβάλλουμε όλοι, συμπολιτευόμενοι και αντιπολιτευόμενοι, ο καθένας από τη θεσμική του θέση. Τα επόμενα χρόνια της θητείας μας δεν θα πρέπει κανένας μας να ξεχνάει ότι ο κοινός στόχος όλων μας είναι και σημείο αναφοράς είναι τα προβλήματα του Δήμου και προσπάθεια επίλυση αυτών. Εξάλλου πιστεύω πως όλοι διεκδικήσαμε την ψήφο των συμπολιτών μας με ένα και μόνο γνώμονα, την αντιδιάθεσή μας για προσφορά. Εγώ από την πλευρά μου, αυτό το οποίο μπορώ να δεσμευτώ από σήμερα σε όλους σας είναι ότι θα είμαι πρόεδρος όλου του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς διακρίσεις. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να καθυστερήσουμε καθόλου. Οφείλουμε να είμαστε γρήγοροι και αποτελεσματικοί, πάντα όμως στα πλαίσια των νόμων και των κανονικών λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, τις επόμενες μέρες θα μοιραστεί σε όλους σας ένα εγχειρίδιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σαν σύμβουλοι, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να είμαστε γόνιμοι και παραγωγικοί. Ένα αντίστοιχο εγχειρίδιο του τρόπου λειτουργίας θα μοιραστεί και στις υπηρεσίες του Δήμου της Καστοριάς. Στόχος αυτού είναι να προληφθούν μελλοντικές παρεξηγήσεις όλων μας. Όλα αυτά θα γίνουν πάντοτε σε αγαστή και διαρκή συνεργασία με τους υπαλλήλους του Δήμου, χωρίς τους οποίους δεν μπορεί κανένα σχέδιο να υλοποιηθεί. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω πως είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος πως τόσο ο νέος Δημαρχός μας και η νέα Δημοτική Αρχή, όσο και το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, θα σταθούμε αντάξει των προκλήσεων των οποίων ανοίγονται μπροστά μας και θα αντιμετωπίσουμε και, και των ιδιαίτερα αυξημένων προσδοκιών των συμπολιτών μας. Η ευχή είναι να έχουμε όλη υγεία, μια καλή, γόνιμη και κυρίως δημιουργική θητεία όλοι μας. Σας ευχαριστώ.